Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή CX το Λόγο φιλοξενούμε τον νέο Δήμαρχο Βόρειας Κοινωνίας Γιώργο Καμπύλη και ξανά υποψήφιο, τον οποίο και καλωσορίζω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αγαπητέ Δήμαρχε, πριν ξεκινήσουμε, για κάνε μας έναν απολογισμό, γιατί πολλά ελέγχτηκαν όταν παραλάβατε την θητεία σας, τη νέα σας θητεία. Τι προπολογισμό υπήρχε, υπήρχαν άδεια ταμεία, τελικά βρήκατε τίποτα? Θα τα πούμε όλα. Καταρχάς, όπως και πριν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως σωστά αναφέρατε, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές και η πρωτοβουλία αλλαγής, ο συνδυασμός μας, διεκδικεί εκ νέου να αναλάβει τις τύχες του, να συνεχίσει μάλλον να διαχειρίζει τις τύχες του Δήμου μας. Περάσαμε, όπως σωστά αναφέρατε, μια πολύ δύσκολη τριετία-τετραετία με όλα αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε, την υγειονομική κρίση, την οικονομική κρίση που ακολούθησε και όλα αυτά που επηρέασαν, αν θέλετε, του σχεδιασμού μας, του προγραμματισμού μας και σε επίπεδο δημοτικής αρχής αλλά και σε επίπεδο προσωπικό, γενιακό, επαγγελματικό. Παρ' όλα αυτά, σταθήκαμε όρθιοι με πολλή δουλειά, με πάρα πολλή δουλειά, με πίστη στο πρόγραμμά μας, στο όραμά μας και, αν θέλετε, είναι αυτό που μας ενώνει ως παράταξη και σε αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει στον τόπο προκειμένου να πάμε μπροστά. Οργανώσαμε, όπως σωστά αναφέρατε, μια και είπατε για να ξεκινήσουμε να δώσουμε έτσι μια συνέχεια, μια αφετηρία από που ξεκινήσαμε. Εγώ θα ήθελα έτσι σε νούμερα έτσι συνολικά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή το συνολικό, πρόγραμμα επενδύσεων του Δήμου, αυτό που εξελίχθηκε από το 20 μέχρι και σήμερα, ανέρχεται στα 56 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που έχουν ολοκληρωθεί 9,5 εκατομμυρίων. Για έργα τα οποία είναι δρομολογημένα και υλοποιούνται 31 εκατομμυρίων, για έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα άμεσα να διακηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα 3,5 εκατομμυρίων και για έργα τα οποία διεκδικούμε, τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 12 εκατομμυρίων. Όπως σωστά αναφέρετε, εμείς μία από τις βασικές μας αρχές και τα πιστεύω μας ήταν ότι ο Δήμος έχει συνέχεια και πρέπει να έχει συνέχεια. Είναι κάτι, αν θέλετε, το οποίο το είχαμε ζήσει στην πολιτική ιστορία του Δήμου μας με τις δημοτικές αρχές να διαδέχονται μία την άλλη και να κατηγορεί, να αναλώνουν, αν θέλετε, στην κριτική της προηγούμενης. Εμείς κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στην αρχή, βάλαμε μια σειρά και από εκεί πέρα πιστέψαμε ότι σε αυτά που βρήκαμε πρέπει να αρχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Yeah. Στη λογική λοιπόν αυτή, τι κάναμε, προχωρήσαμε όλα τα έργα που βρήκαμε ενταγμένα. Αλλά εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι τα περισσότερα έργα που ήταν ενταγμένα ήταν ενταγμένα σε επίπεδο προμελετών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν χρόνο να οριμάσουν προκειμένου να υλοποιηθούν. Επίσης, ένα στοίχημα. Και αν θέλετε και οι βάσεις πάνω στις οποίες πατήσαμε για να σχεδιάσουμε, να οριμάσουμε και να υλοποιούμε όλα αυτά τα έργα που υλοποιούμε τώρα, πέρα από αυτά που ολοκληρώσαμε και από αυτά που θέλουμε να υλοποιήσουμε στο μέλλον, είχε να κάνει με την, από την πρώτη στιγμή, αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου μας. Βάλαμε στόχο να σταματήσουμε το κατήφορο, βάλαμε στόχο να σταματήσουμε το δρόμο προς τη χρεοκοπία του Δήμου μας, γιατί όπως αναφέρατε πριν, δεν είχαμε άδεια ταμεία, να είμαστε σωστοί, αλλά είχαμε διαχειρίσεις διαχρονικά τα τελευταία 5 έτη, οι οποίες θα οδηγούσαν στη χρεοκοπία. Και εξηγούμε. Όταν ανέλαβε η προηγούμενη δημοτική αρχή, το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ήταν 3.800.000 ευρώ. Όταν αναλάβαμε εμείς το 2019, διαμορφώθηκε στις 800.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι τελευταίες 5 χρήσεις μείωσαν το χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου μας κατά 3 εκατομμύρια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης και της δημιουργίας κάθε χρόνο ελλειμμάτων. Εμείς τι κάναμε, σταματήσαμε αυτό το κατήφορο και για πρώτη φορά το 2020 σταθεροποιήθηκε το χρηματικό υπόλοιπο και το 2021 αυξήθηκε. Εν τω μεταξύ, άλλη μια ένδειξη σημαντική γι' αυτό είναι το γεγονός ότι μετά από 5 χρόνια είχαμε μια χρήση πλεονασματική. Ενώ 5 χρόνια διαδοχικά είχαμε ελλείμματα. Τι σημαίνει αυτό το έλλειμμα? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο δαπανούσαμε περισσότερο από αυτά που. Από τα έσοδά μας, από αυτά που σπράταμε. Δηλαδή, είναι σαν στο σπίτι μας, στο νοικοκυριό μας, να χαλάμε, να το πούμε απλοϊκά, περισσότερο από ό,τι σπράταμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία λογική και θα οδηγούσε εννοείται στην χρεοκοπία. Ένα άλλο μέγεθος που θα ήθελα να δώσω πριν ολοκληρώσω, σχέση με τα οικονομικά για να προχωρήσουμε στα έργα, έχει να κάνει με το να δούμε πώς είναι η δουλειά που έχει γίνει και όλη αυτή η δουλειά, μάλλον που έχει γίνει την τριετία-τετραετία, αποτυπώνεται πέρα από το. Γιατί καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου ότι μπορεί να μην έχει κάποια έργα να δει να εξελίσσονται και εμείς θα θέλαμε να πάνε πιο γρήγορα και εμείς θα θέλαμε να έχουν προχωρήσει. Αλλά για να έχουμε μια εικόνα, ένα σημαντικό μέγεθος για να έχουμε μια εικόνα πόσο μεγάλος είναι ο όγκος δουλειάς που έγινε, είναι ότι οι επενδύσεις το 2019 διαμορφώθηκαν στα 12 περίπου εκατομμύρια,
και συγγνώμη, στα 9 περίπου εκατομμύρια και στα 6, συγγνώμη, περίπου στα 6 εκατομμύρια και το 2023 μέχρι τη στιγμή που μιλάμε έχουν διαμορφωθεί στα 19 εκατομμύρια. Μιλάμε για μια αύξηση των επενδύσεων της τάξης των 13 εκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση κατά 205%. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, τον όγκο της δουλειάς που έγινε και τον όγκο των εντάξεων και των χρηματοδοτήσεων που είχαμε. Φανταστείτε δηλαδή ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου μας το 19 ήταν 6 εκατομμύρια και το 23 αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι 19. Μιλάμε για 13 εκατομμύρια περισσότερο. Και χωρίς να υπολογίζουμε εννοείται σε αυτό, αυτά που ήδη διεκδικούμε με κοστολογημένες, συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμμα του Ενιστηρίτης και σε άλλα προγράμματα.